Η θέση μας είναι γνωστή, δεν θέλω να την επαναλάβω συνολικά. Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την παραχώρηση υδρογονανθράκων συνολικά σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι τίποτα της πλάκας, ούτε απατεώνες όπως υπόθηκε πριν, αλλά είναι γίγαντες, πολυεθνικές, παγκόσμιες. Δεν θέλω να το επαναλάβω αυτό, γι' αυτό και καταψηφίσαμε από την αρχή αυτή τη σύμβαση, όπως και τις αναθεωρήσεις. Όμως, κυρία Υπουργέ, διαβάζοντας την τροποποιητική σύμβαση παραχώρησης για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους, αναρωτιόμαστε ειλικρινά. Την τροποποίηση ποιος την έγραψε? Το Υπουργείο ή Energian Oil and Gas και την έδωσε στο Υπουργείο? Γιατί τέτοια ταυτότητα είναι παράξενη. Το λιγότερο δεν είναι ακριβώς παράξενη. Τέτοια ταύτιση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας με την τροποποιητική σύμβαση βγάζει κυριολεκτικά μάτι. Μάτι. Και θα εξηγήσω. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις γενικώς στήριξαν τα συμφέροντα της εταιρείας. Και από την κυβέρνηση ήταν κάτι περισσότερο. Ήταν πραγματικά η πολιτική της απέναντι στην εταιρεία ήταν σαν να είναι συνιδιοκτήτης και όχι σαν να έχει παραχωρήσει, γιατί παραχώρηση είναι. Δεν έχει κυριότητα η Energian. Και η Energian, ξαναλέω, δεν είναι καμιά εταιρεούλα. Είναι γίγαντες αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων που έχει σε όλο τον κόσμο επενδύσεις. Προκλητικά τη στήριξε. Θα πω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, γιατί μίλησε και ο κύριος Κυλακάκης, ο οποίος έφυγε, δεν έχει σημασία. Ανάληψη εξόδων συντήρησης της εξέδρας ΚΑΠΑ από το δημόσιο. Αυτό γίνεται και τώρα. Και μάλιστα με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες για να το κάνουν αυτό. Όμως η συντήρηση των εγκαταστάσεων ήταν υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας, της Energian, η οποία δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα. Με ακραίο παράδειγμα, όταν πήρε φωτιά η Δεξαμενή. Και δεν την έσβησε η πυροσβεστική, όπως ακούστηκε εδώ. Την έσβησε η πυροσβεστική, αλλά οι εργαζόμενοι, οι απολυμμένοι, ήταν αυτοί που μπήκαν στην πρώτη γραμμή, γιατί ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν τέτοια βιομηχανικά ατυχήματα. Δεύτερο, η στήριξη ήταν σε αντίθεση με όλα αυτά που είπε ο κύριος Κυλακάκης και που λέτε κι εσείς, άκουσα μάλλον την ομιλία σας στην Επιτροπή, στην απόλυση 185 εργαζομένων που δουλεύαν, ήταν εξειδικευμένοι χρόνια ολόκληρα. Αυτοί έβγαζαν το πετρέλαιο, αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι στα συστήματα ασφαλείας και τους απέλυσε σε μία νύχτα. Και γιατί δεν αποδέχτηκαν την καρατόμηση των δικαιωμάτων τους. Και μάλιστα δεν έφτασε αυτό. 300 αστυνομικοί έκαναν επέμβαση. Και το ότι δεν τεινάχτηκε στον αέρα, δεν τεινάχτηκαν τα πετρέλαια καβάλας, εμείς έτσι τα λέμε, ήταν τυχαίο. Γιατί η αστυνομία έκοβε με τον κόφτη που πέταγε σπίθες, που πάνω σε αγωγό, που τι είχε, εξαρισμό σωλήνα εκένωσης, που είχε αέρια, που αν έπαιρνε φωτιά θα γινόταν κόλαση, όχι η εταιρεία, αλλά και η περιοχή της Καβάλας, γιατί δίπλα είναι τα λοιπάσματα με πάρα πολλές χημικές ουσίες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Πέρα από αυτή την επέμβαση, τι υπερασπίζονταν οι εργαζόμενοι? Όχι μόνο τα δικαιώματά τους, αλλά και την ασφάλεια της εταιρείας. Τους στυλίξαν σε μια κόλλα χαρτί, 151 κατηγορούμενοι. Είχα την τιμή να είμαι μάρτυρας υπεράσπισης των εργαζομένων στο δικαστήριο στην Καβάλα. Και να πω και κάτι ακόμα. Μία τηλεόραση, ένα ράδιο μέσα στην Καβάλα δεν θα ερχόταν στο δικαστήριο. 151 άνθρωποι σε μια μικρή πόλη. Κανένας. Γιατί άραγε? Τα συμπεράσματα τα καταλαβαίνει ο καθένας. Τους φόρτωσαν
το μισό ποινικό κώδικα και μάλιστα ότι παραβιάσαν κανόνες ασφαλείας. Αλήθεια, το λέω γενικότερα, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου χρόνο γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Αλήθεια, όταν γίνει ατύχημα, ποιος σκοτώνεται? Τα αφεντικά, αυτοί που ζουν με τα κότερα, τα ελικόπτερα, τα Learjet και που είναι στην Ελβετία και από εδώ και από εκεί? Ή οι εργάτες που είναι, παίζουν τη ζωή τους κάθε μέρα κορώνα γράμματα και μάλιστα σε τέτοια σκληρή δουλειά που λέγονται πετρέλαια και κατηγορείται αυτούς για παραβίαση κανόνων ασφαλείας και σε λίγο καιρό που φεύγουν αυτοί παίρνει φωτιά, όπως είπα πριν, μια μεγάλη δεξαμενή. Τους φόρτωσαν το μισό ποινικό κώδικα. Πώς κατάφεραν, αλήθεια, 151 άνθρωποι με 300 αστυνομικούς μέσα σε ένα κλίμα κόλασης να ταυτοποιήσουν όλους αυτούς και να τους φορτώσουν το μισό ποινικό κώδικα? Βέβαια, για να γνωρίζετε κιόλας, δεν υπήρχε διένεξη. Γιατί έτσι είπατε, διένεξη εργαζομένων και αυτά. Δεν είπε, τι διένεξη? Απολύσαν 185 ανθρώπους. Κατευθείαν. Διένεξη είναι αυτή. 185 οικογένειες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε μία πόλη. Βέβαια, ήταν τόσο ψεύτικο το κατηγορητήριο που συντάχθηκε με βάση και ξαναλέω και ξέρω τι λέω, τις καταθέσεις της εταιρείας, που τελικά η εισαγγελέας πρότεινε αθώωση και το δικαστήριο αποφάσισε αθώωση όλων εκτός από τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αθωωθούν σίγουρα, γιατί βγάζει μάτι και στο εφετείο. Αυτά έγιναν και πάρα πολλά άλλα. Θα τα πω. Τώρα λοιπόν με την 7η τροποποίηση απογειώνεται κυριολεκτικά η στήριξη της εταιρείας. Είναι το project της εταιρείας. Απορρίφθηκε, δεν θέλω να κάνω σχολιασμούς πολλούς, για το να δημιουργηθούν υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου. Απορρίφθηκε όχι για τους λόγους που λέγεται, αλλά για άλλους λόγους και γεωπολιτικούς. Και τώρα, τι λέει το καινούριο project? Υπόγειες αποθήκες, το καινούριο πλάνο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Υπόγειες αποθήκες διοξιδίου του άνθρακος. Μάλιστα. Και αυτό έρχεται η κυβέρνηση και το υιοθετεί. Τόσο προκλητικά. Δεν είναι παράξενο. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Και αυτό έχει σχέση, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, έχει σχέση με την πολιτική συνολικά της πράσινης, εντός 8 εισαγωγικών και λίγα λέω, της πράσινης μετάβασης. Ήδη έχει ενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος, που σημαίνει θα πάρει χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήμα δηλαδή των εργαζομένων και των λαών της Ευρώπης. Ήδη είναι το εμπόριο ρήπων. Και επειδή λοιπόν το κόστος κατασκευής είναι 1 δις, υπολογίζεται, και τα κέρδη είναι 6 δις. 5 δηλαδή καθαρά. Και επειδή μας λέτε διάφορα, λοιπόν, ναυτεμπορική, ανάπτυξη στόλου μεταφοράς υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακος από Ecology. Έχουν παραγγελθεί πάνω από 50 καράβια, μπορεί και περισσότερα, για μεταφορά του διοξιδίου του άνθρακος. Γιατί? Πρώτον, για θα πληρωθούν για το εμπόριο ρήπων που έχει η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Τι λέτε? Τι υποστηρίζετε? Ποια οικολογία? Ποιο περιβάλλον? Σοβαρολογείτε που μπορεί να πουλάς τους ρήπους σε ένα άλλο κράτος? Αυτή είναι πολιτική για το περιβάλλον? Το εμπόριο που έχει και χρήμα? Και δεύτερον, γιατί το διοξίδιο του άνθρακος, κυρία Υπουργέ, και φαντάζομαι να το ξέρετε, έχει χρήμα. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων. Χρησιμοποιείται για οικοδομικά υλικά. Και σήμερα που λέτε για το λιγνίτι και λοιπά, καμία σχέση με αυτά που λέει ο Βελόπουλος, που λέτε όλα αυτά, εχμαλωτίζεται το διοξίδιο του άνθρακος, αποθηκεύεται και πουλιέται σε βιομηχανίες. Να τομέας. Και γι' αυτό οι εφοπλιστές τη δουλειά τους κάνουν, σου λέει φτιάχνουμε καράβια για να τα μεταφέρουμε από αυτούς που ζητάνε. Τελειώνω λοιπόν με ορισμένα
στοιχεία. Κύριε Παφίλη, είστε ήδη στο διπλάσιο χρόνο. Σύμφωνοι, αφήστε με ένα λεπτό τώρα, δεν καταστραφεί η Βουλή. Μα ένα λεπτό ζητάτε από δεύτερο. Δέκα άνθρωποι είμαστε εδώ μέσα. Λέμε, ο αρχηγός σας μίλησε μια ώρα, πόσο? Αν θα κοντά. Γίνετε και εσείς αρχηγός, λοιπόν, ευχαριστώ να μιλάτε όση ώρα θέλετε. Εντάξει, σύμφωνοι, εμείς είμαστε αντικαταστάτες του αρχηγού. Γραμματέας. Εντάξει. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κυλακάκης, είναι η 7η, όλα τα κόμματα λέει έκαναν τροποποιήσεις. Εμείς δεν έχουμε αντιρρήσει. Σε αυτό συμφωνούμε. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση. Στην υπεράσπιση των συμφορώντων του δημοσίου, ούτε τους φόρους, ούτε αυτά που είχαν αποφασίσει δεν έχουν εισπράξει πουθενά. Πέστε μας πόσα πήρε η περιοχή, πέστε μας όλα τα υπόλοιπα. Λέει ότι δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, αυτούς που θα συντηρήσουν και θα κάνουν και την αποκατάσταση. Δεν υπάρχουν εταιρείες κλπ. Συμφορολογείτε. Αυτά λέτε. Τόσο καιρό ποιος θα συντηρούσε? Οι εργαζόμενοι δεν ήταν? Που ήταν εξειδικευμένοι και που ξαναλέω παίζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Τώρα δεν μπορούν. Οι καινούργοι που φέρατε και που λέτε ότι εξασφαλίζετε θέσεις εργασίας, τι είναι? Ανειδίκευτοι και καμιά δεκαπενταριά Ρουμάνοι. Νομίζω που μπορεί όντως να είναι ειδικευμένοι. Δεύτερος λόγος. Και το παραδέχεται. Είναι αναγκαία, λέει, είναι αναγκαία η δυνατότητα αποθήκευσης για την ενεργειακή μετάβαση. Αυτά που είπαμε πριν, μόνο που η ενεργειακή μετάβαση κρύβει και κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα είπα και προηγούμενα. Τέλος, κύριε Παφίλη. Και είναι το βασικό πρόβλημα, τελειώνω. Θέλουμε να κάνουμε και ένα άλλο ερώτημα. Αλήθεια, μια και κόπτεστε για τους εργαζόμενους, αυτοί οι 185 που απολύθηκαν, τι θα κάνετε? Τώρα που λέτε ότι ενδιαφερόμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε την τεχνονοσία κλπ. Αυτοί που την είχαν, τι τους κάνανε? Τους πέταξαν στον δρόμο. Κυριολεκτικά τους πέταξαν στον δρόμο. Τώρα λοιπόν, τι θα κάνετε? Και βέβαια, αυτό που ήταν, για να τελειώσουμε αυτή την ειρωνία, είναι αυτό που είπε ο κύριος Κυλακάκης, όταν λέει σε περίπτωση κοινωνικής επανάστασης. Αυτά ισχύουν. Λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί και κοινωνική επανάσταση. Και αυτό είχε σχέση με τις αλλαγές, με τις ανατροπές που έγιναν. Που ποια επανάσταση? Δεν έγινε καμιά επανάσταση σε καμιά χώρα? Σοσιαλιστικές. Ανατροπή έγινε. Και από τα μέσα μάλιστα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θέλω να σας πω, καλομελέτα και έρχεται. Γιατί είναι αναπόφευκτη αυτή μπροστά στη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Και κάτι ακόμα, μία ερώτηση. Απορία. Δώσατε δάνειο 100 εκατομμύρια με εγγύηση του δημοσίου. Συν 10. Με ποια προϋπόθεση? Την εκμετάλλευση του κοιτάσματος έψιλον. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. 23-24 πόσα βγάλανε? Μηδέν. Ευχαριστούμε πολύ. Και απαντάτε εσείς σε αυτό. Απαντάει το Υπουργείο, δηλαδή, δεν είναι θέμα προσωπικό. Τίποτα δεν έβγαλαν. Και όμως βάλατε εγγύηση, όπως θα βάλετε και τώρα. Δεν είναι περιττό να πω ότι την καταψηφίζουμε και να ξέρετε ότι αυτοί οι 185 δεν λύγησαν ούτε στιγμή. Και ο λαός της Καβάλας, ακόμα και όταν είναι και είναι κράτος εν κράτη, με τη στήριξη των κυβερνήσεων, η Energian Gas and Oil, να ξέρετε ότι αυτός ο λαός θα σας απαντήσει και δεν θα επιτρέψει όλα αυτά τα οποία σχεδιάζεται.